το να φτάνεις σε τέτοια μοναστήρια και σε τέτοια μέρη είναι μεγάλη ευλογία του Θεού. Όσοι ως Δαβίδ, ο γέρον, στην Εύβοια. Είναι το μέρος, το έβγαλε τόσο Αγίος και τελευταία μας έβγαλε τον τελευταίο Παπουλάκο, τον Άγιο Άκωβο τον Τσαλίκη. Τώρα θα πάμε να προσκυνήσουμε στο κελάκι του και στον τάφο του. Λιώνει η καρδούλα μου, αλλά δεν σας ξεχνάω. Για όλους θα κάνω προσευχούλα, για όλους θα πω στους γέροντες. Δεν ήρθα για μένα, ήρθα για όλους σας. Να πω ό,τι μπορέσω και ό,τι ακούσουν οι παππούλιδες, κάτι θα ακούσουνε, γιατί είναι για σας που σας αγαπάω. Εδώ είναι ο τάφος του παππούλη, γερο Ιάκωβος. Περιμένει κι αυτός. Τι νομίζετε, περιμένει άλλο Θεό, άλλο τίποτα παραπάνω? Όχι, δεν περιμένει. Τον ίδιο Χριστό περιμένει. Τι, τον ίδιο άγγελο να σαλπίσει και να φωνάξει για την Ανάσταση, για τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι είναι για όλους. Αγίους, απλούς ανθρώπους, λαϊκούς, μοναχούς, ιερείς, αρχιερείς. Όλοι περιμένουμε τι? Εδώ κοιμόμαστε και περιμένουμε την Ανάσταση. Αυτό το Χριστός Ανέστη που ψάλλουμε αυτές τις μέρες, αυτό περιμένουμε να ακούμε, να ακούμε και να περιμένουμε. Χριστό και Ανάσταση, Ανάσταση και Χριστό. Έτσι είναι, από αυτούς τους τάφους. Είτε έχει μάρμαρα είτε δεν έχει, είτε έχει χώμα είτε δεν έχει. Ό,τι και να έχει, εμείς πάντως Ανάσταση περιμένουμε. Η Εκκλησία μας περιμένει Ανάσταση. Ανάσταση περιμένει. Ανάσταση. Ανάσταση. Παπούλη μου, παπουλάκο μου. Άντε μου ρε παπουλάκο. Άντε. Άντε. Κάνε καμιά προσευχούλα για όλους εμάς. Και εμείς να το πιστέψουμε. Και εμείς να το νιώθουμε. Και εμείς να το ζούμε. Ότι ο άνθρωπος δεν τελειώνει όταν τελειώνει αυτό που λέμε ζωή. Ανοίγει και ανοίγει μια άλλη ζωή. Τι που άνοιξε και για σένα. Σε αυτό το κελάκι μέσα, Αγία σου παππούλης, σε αυτό το κελάκι, νομίζετε μωρό ότι θέλει πολύ για να αγιάσει ο άνθρωπος? Δεν θέλει πολύ να αγιάσει. Θέλει απλά να παραδοθεί στο Θεό, να παραδώσει την ψυχή του και την καρδιά του, να ταπεινωθεί, να αγαπήσει τον συνάνθρωπο και να κάνει τον κανόνα που του έδωσε. Ο καθένας μας να κάνει τον δικό του κανόνα. Άλλος είναι η Ιεραποστολή, άλλος είναι η οικογένεια, άλλος είναι μοναστήρι, άλλος είναι εδώ και εκεί, οτιδήποτε. Πόνο ο ένας, χαρά ο άλλος. Να κάνει τον πόνο χαρά, να κάνει τη χαρά πόνο. Τι νομίζετε? Θέλει να βρούμε σοφίες και φιλοσοφίες για να αγιάσουμε την ψυχή μας? Όχι, όχι. Χριστό πρέπει να βρούμε. Χριστό και συνάνθρωπο.